Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 1994 ήμουν λέκτορας στο ΑΤΗ και προκήρυξε διαγωνισμό η τότε κυβέρνηση για ιδέες όσον αφορά την νεολαία. Και τότε υπόβαλα και εγώ μια πρόταση εκ μέρους του ΑΤΗ και κερδίσαμε τη. Και τότε την πρόταση πήραμε τηλέφωνο από το Προεδρικό και ξεκίνησε η διαδικασία να προχωρήσουμε με τούτο το θέμα. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Μάθος Μαυρομάτης, ο οποίος μου τηλεφώνησε, ευρεθήκαμε και ξεκίνησε τότε να λειτουργεί ο Οργανισμός Νεολαίας με 3 άτομα, τα οποία υπήρχαν τότε. Η συνεργασία που έκανα μαζί τους συνέχισε μέχρι το 2006. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, έκαναμε μαζί πολλά projects, έκαναμε τα κέντρα πληροφόρησης, βάλαμε συνδέσεις ίντερνετ σε όλα τα κέντρα νεότητας, έκαναμε το πρόγραμμα το Eurodesk, έκαναμε την κάρτα νέων, έκαναμε τις διαδικασίες για την πολιτική, για την νεολαία και πάρα πολλά άλλα πράγματα έκτοτε. Επίσης, είχα την πολύ μεγάλη τύχη να γνωρίσω πολλούς πολιτικούς που ξεκίνησαν τότε και μετά τους έβλεπα με χαρά να προοδεύουν, που είχαν τότε υπηρετήσει στο Συμβούλιο Νεολαίας του Οργανισμού Νεολαίας. Υπάρχει πάντα μεγάλη ανάγκη για να κοιτάζεις τα θέματα της νεολαίας και ο λόγος βρίσκεται στο ότι δεν είναι στάσιμα πράγματα. Η νεολαία αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και πρέπει συνεχώς να αναδιαμορφώνεις την πολιτική σου. Για τούτον τον λόγο, έναν από τα πιο σοβαρά πράγματα τα οποία θα ήθελα και είχα και τότε έντονες απόψεις για τον Οργανισμό Νεολαίας να κάνει είναι τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαμόρφωση της πολιτικής για την νεολαία. Την ώρα που κάνεις τη διαμόρφωση, πρέπει να ακούσεις και τον κόσμο στην Πάφο, και τους νέους στην Λεμεσό, και στην Λάρνακα, και στις κοινότητες, και στην Αμόχωστο. Πρέπει να ακούσεις τα προβλήματα τους. Δεν είναι μόνο η Λευκωσία που έχει νεολαία. Πρέπει να είμαστε πολλά προσεκτικοί και να μαζεύουμε τις απόψεις και να μην φοβόμαστε. Διαφορετικά τα προβλήματα που να ακούσετε από έναν νέο πάνω στο Τρόδος, έναν νέο σε μια κοινότητα έξω, έξω μακριά από την κυρία πόλη. Για τούτον τον λόγο που είναι πάρα πολύ σημαντικό την ώρα που κάνουμε τις διαμορφώσεις των πολιτικών να διούμε την ευκαιρία σε τούτους τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη διαμόρφωση της πολιτικής. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ο Οργανισμός Νεολαίας διαχειρίζεται ένα από τα πιο σημαντικά κοντήλια που αφορούν την νέους και την ανεργία, που είναι το εγγύηση για την νεολαία. Όταν κοιτάξετε τι σημαίνει εγγύηση για την νεολαία, το Youth Guarantee, θα δείτε ότι βασικά έρχεται ο νέος και κάθεται μπροστά από κάποιον ο οποίος γνωρίζει το θέμα καλά και είναι ειδικά εκπαιδευμένος και του δίνει την ευκαιρία και του εγγυάται ο άλλος ότι αυτός ο νέος που ζήτησε τη βοήθεια από τον Οργανισμό Νεολαίας θα έχει κάτι να κάνει. Είτε θα πάει να τον βοηθήσει να πάει να κάνει ένα επιπλέον πρόγραμμα σπουδών, είτε να το βοηθήσει να έβρει δουλειά, έστω και για λίγο καιρό. Εμείς δεν τα κάνουμε τούτα. Όταν κοιτάξετε την υλοποίηση του Youth Guarantee σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα δείτε ότι εμείς βασικά κάνουμε μια από τις χειρότερες εφαρμογές του Youth Guarantee. Και δεν ξέρω γιατί δεν μας τραβήσαν το φτύν ακόμα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να λέει στους άνεργους, θα σου δώσω εργασία για 5 μήνες. Όταν του δώκεις εργασία για 5 μήνες είναι καλά, αλλά το θέμα είναι όταν το βάλεις στη δημόσια υπηρεσία 5 μήνες ή τον στέλνεις σε μια υπηρεσία η οποία η διαδικασία πρόσληψης είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να μείνει να δουλέψει για μέ, γιατί τον στέλνεις τον άνεργο σε έτσι δουλειές. Αφού κάνεις του καραντή ότι πρέπει να το βοηθήσεις να βρει δουλειά. Αν πάει να δουλέψει κάπου σε μια κυβερνητική υπηρεσία, temporary, να σταματήσεις σε λίγο. Δεν μπορεί να συνεχίσει τζαμέ. Για τούτον τον λόγο πρέπει να κοιτάξουμε τούτα τα θέματα.
Έχουμε κι άλλα πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία έχει χρόνια που έπρεπε να τα λύσουμε. Τελειώνει ένας νέος στο πανεπιστήμιο. Εν τυχερός και ήβρε δουλειά, όσοι βρίσκουν δουλειά. Πρέπει να υπογράψει συμβόλαιο. Τι σημαίνει συλλογικές συμβάσεις? Τι είναι η υποστήριξη την οποία διούμε σε τούτον τον άνθρωπο που πήγε να βρει δουλειά? Τούτα τα πράγματα δεν τα κάνουμε. Οι άλλες χώρες κάνουν τα. Δεν γίνεται να είσαι νέος και να είσαι τέλεια χάπαρος. Πρέπει να το βοηθήσεις τον νέο να μπορέσει να μπει, να ενταχθεί στο χώρο εργασία, να το βοηθήσεις να βρει λύσεις σε τούτα όλα τα προβλήματα. Τα συμβόλαια, οι όροι εργασίας, τι είναι να κάνω, εν τέλος δουλεύει η δημοσία υπηρεσία, πού πάω άμα θέλω το πρόβλημα να το λύσω, πού πάω δαμέ. Έχει πολλά κομμάτια της ζωής νιουνέου την οποία πρέπει να τα δούμε. Και το κύριο θέμα φυσικά είναι τέλειωσα, εν τα μπορώ να κάνω, είμαι άνεργος, να πάω να γραφτώ στο γραφείο εξυπηρέτησης εργασίας, λέμε τους να πάω να γραφτούν στο γραφείο. Τούτα όλα τα πράγματα έχουμε πολλή δουλειά να τα κάνουμε και δυστυχώς περνούν τα χρόνια και δεν γίνονται. Φυσικά θα ψηφίσουμε τον νόμο για τον οργανισμό νεολαίας, αλλά η έκκληση μας είναι να δώκουμε περισσότερη σημασία στα προβλήματα που έχουμε τώρα, να δώκουμε την ευκαιρία του κόσμου να μας πει τα προβλήματα του και επαναλαμβάνω του κόσμου του νέου σε όλη την Κύπρο και όχι όσους μένουν σε συγκεκριμένες πόλεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Θεοπέμπτη.